Πολλούς και για πολλά προβληματίζει η προοπτική της επιστροφής στον Λευκό Οίκο των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ. Ένας από αυτούς που τα έχουν βάλει κάτω και μετρούν τα υπέρ και τα κατά είναι και το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς κακά τα ψέματα είναι γνωστή η σχέση που είχε ο υποψήφιος για τη θέση του πλανητάρχη με τον ισχυρό άνδρα της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έχουν βέβαια περάσει 12 χρόνια από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εγκαινιάσει τους Trump Towers στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν το πρώτο κτίριο αυτού του είδους στην Ευρώπη και κόστισε 400 εκατομμύρια δολάρια. Και μπορεί στην Άγκυρα να μην ξεχνούν ότι ήταν επί προεδρίας Τραμπ που η Τουρκία εκδιώχθηκε από το πρόγραμμα των F-35, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό να καθησυχάσει την Αθήνα, καθώς οι αρμόδιοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους πως ο Αμερικανός υποψήφιος είναι πρώτα και πάνω απ' όλα businessman. Έχουν βάλει λοιπόν κάτω και εξετάζουν τα εξοπλιστικά προγράμματα που καλό θα είναι να τρέξουν πριν, για παράδειγμα, ο Ντόναλντ αποφασίσει για το καλό της αμερικανικής βιομηχανίας να ξαναβάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 ή προκειμένου να έχει πιο ισοσκελισμένη την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στους δύο συμμάχους και σε μια προσπάθεια μιας επιθετικής και καουμπόικης, θα λέγαμε, προσπάθειας να τραβήξει την Άγκυρα μακριά από τη Μόσχα, να της δώσει αυτά που θέλει. Στην Αθήνα είναι ικανοποιημένη σε σημαντικό βαθμό που η υπόθεση των F-35 μπήκε στα σκαριά και το 2028, όπως είπε και ο Δένδιας, η Ελλάδα θα ξεκινήσει να παραλαμβάνει τα πιο σύγχρονα μαχητικά του κόσμου, αλλά υπάρχει και μία ακόμα υπόθεση που σίγουρα θα ήθελα να τρέξει με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι η υπόθεση της συμμετοχής της χώρας μας στο πρόγραμμα των φρεγατών Constellation. Τέλος, αλλά όχι μικρότερη σημασία, καθώς μπορεί να περνά κάτω από τα ραντάρ, αλλά η αξία τους έχει τουλάχιστον εφάμιλη σημασία με εκείνη των F-35, είναι τα όπλα τους και τον F-16 Viper που ακόμα εκκρεμεί και είναι ίσως η πιο επίγουσα υπόθεση από όλες, καθώς ανάμεσα στα έξυπνα όπλα που θέλει για τα σύγχρονα μαχητικά της η Ελλάδα είναι και οι πύραυλοι κρούς που αποδεσμεύτηκαν σχετικά πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συμμάχους όπως η χώρα μας. Αυτό βέβαια με την προαίρεση ότι ένα Τραμπ στο Λευκό Οίκο δεν θα αλλάξει γνώμη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.